χαρακτήρα, μεταρρύθμιση του εκλογικού συστήματος και της δημοκρατικής διαδικασίας συνολικά. Αυτό είναι το περιεχόμενο το οποίο πρέπει να συζητήσουμε. Δεν είναι ούτε μαθηματικά, ούτε άθροισμα δυνάμεων. Πρέπει κάθε πολιτική δύναμη και ο κάθε βουλευτής βεβαίως να τοποθετηθεί με θέση ευθύνης απέναντι και σε έναν απολογισμό στο παρελθόν, αλλά και έναν προγραμματισμό του μέλλοντος. Ναι, γιατί... αλλά δεν συγκεντρώσετε τους 200 ψήφους. Δεν είναι μια πολιτική ήττα την... για το Όχι, δεν είναι πολιτική ήττα. Εμείς, καταρχήν, να το ξεκαθαρίσω. Θα θέλαμε να μαζέψουμε τους 200 και πολύ πάνω από τους 200 θα θέλαμε να μαζέψουμε αν όλα τα κόμματα αντιλαμβανόντουσαν την ανάγκη να γυρίσουμε σελίδα όχι μόνο στα ζητήματα της οικονομίας, όπου υπάρχει μια πρόοδος την οποία τη βλέπουμε με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, αλλά χρειάζεται μία αλλαγή και σε αυτό το σημείο. Δεν μπορεί να πάμε με το εκλογικό σύστημα το οποίο μας οδήγησε στην πολιτική χρεοκοπία, την σχέση πολίτη με πολιτική που έχει διαραγεί αυτή τη στιγμή, να συνεχίσουμε και στην επόμενη μέρα της κρίσης με το ίδιο σύστημα. Αν όλοι αντιλαμβανόντουσαν αυτά τα ζητήματα, θα είχαμε πολύ πλατύτερες συνενέσεις. Ακόμα και αν δεν έχουμε αυτές τις πλατιές συνενέσεις, θα εφαρμοστεί από τη μέθ' επόμενη φορά. Εμείς δεν το κάνουμε τον εκλογικό νόμο για την επόμενη μέρα. Τον κάνουμε σαν μια μεταρρύθμιση ευρωπαϊκού χαρακτήρα μακράς πνοής, που πιστεύουμε ότι θα φέρει περισσότερη διαφάνεια, περισσότερη δημοκρατία, μεγαλύτερη συμμετοχή των πολιτών, διάλογο των πολιτικών δυνάμεων, διαφορετικές πολιτικές δυνάμεις να φέρουν τα προγράμματά τους μαζί. Κύριε Ζαχαριάδη, για αυτό το διάλογο λέμε. Εσείς λέτε απλή, ανώθευτη αναλογική και τα άλλα κόμματα λένε όχι, αλλά όχι και αυτό που ισχύει τώρα. Δηλαδή να τα βρείτε κάπου στη μέση. Πώς θα γίνει ο διάλογος? Σας λένε, και δεν λένε ότι αν υπάρχει αυτή η απλή αναλογική έτσι όπως τη θέτετε εσείς, θα υπάρξει ακυβερνησία. Αυτός είναι ο κίνδυνος. Αυτό σας λένε. Οπότε γιατί δεν πάτε κι εσείς λίγο πίσω? Είναι ένα σοβαρό επιχείρημα. Να τα βρείτε. Είναι ένα πολύ σοβαρό επιχείρημα. Είναι σοβαρό. Το έχουμε όμως δει στην Ιταλία τι συμβαίνει και σε άλλες χώρες. Εμείς εκτιμούμε ότι είναι μια ευκαιρία για ορίμανση και του πολιτικού συστήματος, αλλά και του εκλογικού ακροατηρίου το οποίο παίρνει αποφάσεις, ώστε να δίνει πλειοψηφίες οι οποίες να μπορούν να κυβερνούν τη χώρα. Δηλαδή να υπάρχει και μια αντιστοίχηση. Από την άλλη, να αντικαταστήσουμε το ζήτημα μιας πιθανής ακυβερνησίας, την οποία σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες που εφαρμόζονται αναλογικά εκλογικά συστήματα, εγώ δεν τη βλέπω. Και αν θέλετε τη γενική εικόνα, βλέπω ότι οι χώρες οι οποίες έχουν αναλογικά συστήματα πάνε πολύ καλύτερα και στην οικονομία και στο δημόσιο βίο και στην οργάνωση του δημόσιου τομέα και σε μια συνολική οργάνωση της κοινωνίας και της καθημερινότητας, πολύ καλύτερα σε σχέση με εμάς που είχαμε αυτά τα σούπερ συστήματα με τις 40 και 50 έδρες, τα οποία δίνανε πανίσχυρες κυβερνήσεις. Δείτε για παράδειγμα σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ, 34% ποσοστό, 48% στο κοινοβούλιο. Και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, ακόμα και στα χρόνια της ισχυρής Ελλάδας, με αυτά τα μεγάλα μπόνους, κάνανε αυτά που κάνανε. Να σας θυμίσω τα σκάνδαλα γύρω από τους Ολυμπιακούς Αγώνες, με ισχυρές κυβερνήσεις, τα μεγάλα ελλείμματα τα οποία κληροδοτήθηκαν την περίοδο 2009 και τον εκτροχιασμό της οικονομίας και μια σειρά αμαρτίες, οι οποίες κατά τη γνώμη μου έχουν να κάνουν και με το εκλογικό σύστημα. Ένα τελευταίο σύστημα. Αν ο νόμος αυτός που θέλετε τώρα να φέρετε στη Βουλή υπήρχε από πριν, εσείς με ποιον θα κυβερνούσατε, αφού λέγατε μόνο με τους ανεξάρτητους Έλληνες? Ήσασταν το πρώτο κόμμα. Λέγατε εσείς.